Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Από ό,τι βλέπετε, έχουμε καθαρισμένα μερικά player picks. Έχουμε νομίζω 20, αν δεν κάνω λάθος. Τα ανοίγουμε κατά διάρκεια των footies. Έχουν μπει στα packs οι πιο τερματισμένες κάρτες που θα δούμε γενικά στο game. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, τον τελευταίο μήνα του παιχνιδιού. Έχουμε εδώ πέρα 20 player picks, τα οποία δεν έβγαλα τίποτα τρομερό. Νομίζω 2-3-4 κάρτες μόνο. Θα τις δείτε σε λίγο. Εδώ είναι η πρώτη, ο Frankowski. Τον οποίο πρέπει να τον είχα βγάλει και παλιότερα, απλά πριν να έχει μπει σε κάποια SBC. Τις περισσότερες από τις low rated κάρτες τις έχω ήδη στο club, οπότε βγάζω πάρα πολλούς duplicate από όλο αυτό το batch των footies που έχει βγει. Επίσης είναι καλό ότι παίρνουμε και μερικούς team of the season τους και να στακάρουμε στο club, επειδή τους δάνε σαν requirements για τα upgrades που κραφτάρουμε κάθε μέρα. Αλλά ναι, σήμερα έχουμε αυτά τα picks, έχουμε ανοίγουμε πολλά packs. Ανοίγουμε ένα icon pick, ανοίγουμε ένα team of the tournament και ένα path to glory pack, guaranteed. Επίσης ανοίγουμε ένα άλλο pick, εδώ βλέπουμε έχουμε κι άλλον από το footies batch. Τον μετρανάζει, τον βγάλαμε 15 φορές. Εδώ και μια 94 team of the season. Έχουμε επίσης ένα pick που ήταν από το Euro Copa America, πρόγραμμα, όπως λέγονταν αυτό, δεν θυμάμαι, το οποίο βγάλαμε κάτι ακραίο. Και στο τέλος του βίντεο ανοίγουμε και ένα store pack με 650.000 coins, που είναι με τις footies κάρτες από το batch, που είναι 30 κάρτες, δεν θυμάμαι πόσες είναι. Και μετά από αυτά τα picks έχουμε επίσης και τα κόκκινα από το Weekend League, από το προηγούμενο Weekend League αυτής της εβδομάδας. Αυτής της εβδομάδας θα δείτε στο επόμενο επεισόδιο. Το οποίο για κάποιο λόγο, όπως θα δείτε, μου τα βγάζει και not found. Έπρεπε να εγκαταστήσω το παιχνίδι για να το ξαναγκαταστήσω για να μου τα βγάζει κανονικά. Εδώ πέρα έχουμε τα τελευταία δύο picks, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Έχουμε και άλλη προμοκάρτα, Ζάμπο Αγγίσα. Όπως είπαμε, βγάλαμε 3 special κάρτες, 4, δεν θυμάμαι, τίποτα το ιδιαίτερο. Εδώ είναι τα picks από το Weekend League, που από ό,τι βλέπετε μου βγάζει not found. Έχω δει ότι γινόταν και σε άλλους, δεν ξέρω γιατί. Το έκανα με κατάσταση ξανά εγκατάσταση για να μου φτιάξει. Duplicate τα 84+. Και από τα κόκκινα βγάλαμε ξανά Rice. Τον είχα ξαναβγάλει, είχε μπει σε SBC. Τώρα τον ξαναπαίρνουμε. Και εδώ πέρα βγάλαμε Lautaro Martinez. Δεν μου φάνηκε τόσο κακό pool. Έχει πολύ ωραία face stats. Μέσα στο σημείο του παιχνιδιού που είμαστε, όλες οι κάρτες έτσι είναι. Πήρα εκείνον. Δεν έχει μπει στην ομάδα. Δεν νομίζω να χρειαστεί κιόλας ποτέ. Πάμε τώρα στα packs. Έχουμε το 85x3 το tradable από το Weekend League. Έχουμε Kubo μαζί με, δεν θυμάμαι κάνω ποιον, μια άλλη special κάρτα. Αλλά όπως και να έχει, 99% των καρτών είναι discard. Ποιος είναι, ο Λύσια? Ναι, είναι ο Λύσια, 88. Οι περισσότερες special κάρτες είναι discard, είναι πάρα πολύ φθηνές. Δηλαδή δεν πουλούνται καν για minimum. Αυτή η 85 ας πούμε του Kubo δύσκολα πουλιέται. Μόνο οι top κάρτες, φάση, ακόμα και η R9, η Zidane, Maldini και όλοι αυτοί έχουν πέσει πάρα πολύ λόγω των πολλών καρτών που υπάρχουν στο game. Μόνο φάση, ο Neymar παίζει να είναι πανάκριβος. Δεν ξέρω καν team of the season του Ronaldo, του CR7 πόσο πηγαίνει. Εδώ έχουμε το pick που σας είπα και βγάλαμε Alvarez. Είναι 98 rating, έχει ακραία face stats. Και άμα δούμε και την κάρτα, θα τη δούμε σε λιγάκι, νομίζω ότι θα κοιτάω τα stats. Είναι παιδιά full τερματισμένη, πάει για 600k ή όταν τον έβγαλα πήγαινε τόσο. Τώρα δεν ξέρω πόσο πηγαίνει, δεν είδαμε τα face stats, τα stats της κάρτας. Έχει μπει στην ομάδα ο Alvarez και είναι ακραίος. Εδώ τα ανοίξαμε και ένα από το SBC που έχει βγει με κάρτες από το batch 1 των footies, το οποίο δεν βγάλαμε τίποτα το ιδιαίτερο. Έχουμε πολλά packs να ανοίξουμε, στα οποία κυρίως βγαίνουν οι ίδιες και οι ίδιες κάρτες, όπως ο Kimpembe, όπως ο, ποιον έχουμε πάει, όπως ο Forsberg πάρα πολλές φορές, όπως ο Maitland Niles, όπως ο Rico Lewis στη City το δεξιμπακ. Γενικά βγαίνουν κυρίως οι ίδιες και οι ίδιες κάρτες. Μια στο τόσο θα βγει η full ακραία κάρτα, που εμένα δεν μου έχει βγει ακόμα. Από τα footies έχω βγάλει μόνο τον Μπαρέσιμα, δεν κάνω λάθος, μία ή δύο φορές. Ίσως να τον έχουμε και εδώ πέρα σε κάποιο pack. Αλλά κυρίως βγαίνουν, και ο Ρίτσι έχει βγει πάρα πολλές φορές. Ο Μάτσιν τον είχα βγάλει μόνο μία φορά, τον οποίο ο Μάτσιν το χρησιμοποιούσα όταν είχε πρωτοβγεί. Απλά μετά πρέπει να μπει και σε κάποιο SBC, άμα δεν κάνω λάθος. Είχε χρησιμοποιηθεί για αρκετά παιχνίδια, μέχρι που είχε μπει σε SBC.
τώρα ξαναμπήκε στο club. Γενικά έχω άπειρο φόντερ, το οποίο δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά, δεν έχω ιδέα. Με, η ανακύκλωση, ο χρόνος που έχω δεν φτάνει για να γίνει ανακύκλωση με όλες τις κάρτες, γιατί μονίμως βγαίνουν κι άλλες, οπότε δεν σταματάει ποτέ. Εδώ βγάλαμε και Fekir μαζί με τον Forsberg ξανά. Γενικά βλέπουμε πολλές ίδιες κάρτες, μαζί και Balde. Αν και έχει πλάκα το να βλέπεις τόσο πολύχρωμες κάρτες σε τόσα packs, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ βάλα αυτό το exchange, το 7 players pack, γιατί βγάλαμε 2 Trailblazers. Βγάλαμε και τον Kubo και τον Robertson. Γενικά ανοίχθηκαν πολλά exchanges, τα οποία δεν έχουν μπει στο βίντεο προφανώς, γιατί θα βαριέστε. Και είχε ανέβει full το pack weight προφανώς. Έβγαζα full walkouts από τα exchanges, έβγαζα αρκετές special κάρτες από τα exchanges. Οπότε συνεχώς γίνονταν ανακύκλωση, κάποιες discard. Εδώ βλέπετε βγάλαμε και τον Fantasy FC Hero, δεν θυμάμαι τι ήταν αυτό, του Ρε. Η οποία όταν είχε βγει ήταν ακραία κάρτα. Τώρα προφανώς είναι αδιάφορη, μάλλον δεν νομίζω το χρησιμοποιεί κανένας. Δεν κοίταξα καν τιμή, παίζει να είναι και αυτός discard. Αλλά ναι, γενικά full special κάρτες, εδώ πρέπει να βγάλουμε και icon. Είναι Thunderstruck. Thunderstruck πρέπει να είναι. Όπως είναι Thunderstruck icon. Γιατί έβγαλε νομίζω κάποια στιγμή Μακελελέ και πρέπει να είναι αυτός τώρα. Ναι, Μακελελέ, ο οποίος και αυτός είναι discard. Και τον έχω ήδη αν δεν κάνω, τον είχα ήδη αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τον είχα ήδη. Δεν κινότανε συνέχεια αυτό, παιδιά. Packs, ανακύκλωση, packs, ανακύκλωση. Εδώ έχουμε το Team of the Tournament Guaranteed Pack και ήμασταν αρκετά άτυχοι, δεν είχα πολλές κάρτες και μου έδωσε μία από τις λίγες που είχα ήδη. Δεν περίμενα κάτι ακραίο, απλά έλειπες να μην είναι duplicate. Εν τέλει ήταν duplicate, ήταν ο Davinson Sanchez, τον οποίο σε exchange είχαμε βάλει, θα κάνω που τον είχαν βάλει. Και ανοίγουμε και το Path to Glory, το οποίο δεν θυμάμαι καν, όχι θυμάμαι τι βγάλαμε. Ανοίγει η Πορτογαλία, CM, και για την αρχή νόμιζα, για βάλει και City, στην αρχή νόμιζα τον Bernardo Silva, τον οποίο τον είχαμε πάρει από το Season Progress και φανταζόμουν πως δεν θα είναι στο pack, αλλά εν τέλει ήταν ο Νούνιες, ο οποίος είναι αρκετά αδιάφορος. Discard πρέπει να πηγαίνει και αυτός, πάρα πολύ φθηνός, 94 rating, έχει μπει και αυτός στο club. Γενικά ανοίχθηκαν και άλλα 85x5, 84x10 packs, θα δείτε στο βίντεο. Έχουν ανοιχτεί πολλά τέτοια που είχαν κρατηθεί από, άλλες, από άλλα βίντεο πιο πριν, που τα κράφταρα. Εδώ βγάλαμε Μαρκίζιο, δεν θυμάμαι καν τι κάρτα είναι αυτή, μαζί με, τον, με την Μπομαστόρ, με οποίο τον είχαν βγει, ήταν πολύ καλές κάρτες, τώρα είναι άχρηστες προφανώς. Και σκεφτόμουν, παιδιά, ότι εδώ είναι πολύ ωραίο pack παρεμπιπτόντως, σκεφτόμουν ότι επειδή του χρόνου θέλω να παίζω σε Play 5, τώρα είμαι σε Xbox, και κάπου διάβασα ότι το επόμενο placement στα Rivals, στο F25, θα παίζει ρόλο με το placement που έχουμε τώρα, στο account που χρησιμοποιούμε τώρα, στο F24. Σκεφτόμουν μήπως να ξεκινήσω κάποιο καινούριο account στο, όταν πάρω το Play 5, που μάλλον θα το πάρω σύντομα, να ξεκινήσω ένα account καινούριο τώρα στα footies για ένα μήνα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, όπου προλαβαίνουμε στο Play 5, για να μπορούμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται στα placements, στα rivals, για να έχουμε κάποιο head start στο F25 για καλύτερα rewards. Δεν ξέρω αν θέλατε να δείτε κάτι τέτοιο ή θα προτιμούσατε να συνεχίζετε να βλέπετε content από αυτό το account που έχουμε ήδη πολλά πράγματα και να συνεχίζουμε να grindάρουμε εδώ πέρα. Απλά σκεφτόμουν ότι για να έχω αυτό το head start στο επόμενο παιχνίδι του χρόνου, σε 1,5 μήνα από τώρα ή σε 2 μήνες πόσο είναι, θα σκεφτόμουν να ξεκινήσω το account από τώρα για να έχω το ψηλό placement στα Rivals. Εδώ βγάλαμε τον πρώτο footies, που είναι ο Μπαρέση, ο οποίος βέβαια είναι πάρα πολύ φθηνός, δεν πρόκειται να μπει ποτέ στην ομάδα, αλλά είναι καλό φόντερ. Εδώ πήγαμε και στα 4x10, τα οποία άνοιξα 3 αν δεν κάνω λάθος, και παιδιά νομίζω έβγαλα σχεδόν τις ίδιες special κάρτες back to back. Εδώ βγήκε ο Klosterman μαζί με το Rico Lewis, άμα δεν κάνω λάθος. Δεν βγήκαν ακριβώς οι ίδιες, αλλά βγήκαν σχεδόν οι ίδιες σε κάθε pack. Εδώ έχουμε τον Rico Lewis, ναι. Νομίζω τον λένε Rico, δεν είμαι σίγουρος. Και σε αυτό το pack είχαμε τον Rico Lewis, τον Klosterman και τον Sissoko. Αυτούς είχαμε από special. Πήγαμε στο επόμενο και πρέπει να βγάλαμε Metinal Niles, αν δεν κάνω λάθος, σαν face card.
Ναι, έχουμε Maitre Niles από τη Lyon. Και από πίσω, άμα δεν κάνω λάθος, έχουμε τον Rico Lewis ξανά. Δύο Άγγλους right back. Οπότε βγάλουμε back to back Rico Lewis. Και μέσα στο pack είχαμε Forsberg ξανά, Σισοκό ξανά, που είχαμε Σισοκό στο προηγούμενο pack, Forsberg άλλες 100 φορές. Και πάμε και στο τρίτο 84x10, στο οποίο τρίτο 84x10 βγάλαμε και εδώ πέρα Maitre Niles και Rico Lewis ξανά. Δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι αυτό να γίνει back to back, αλλά ναι, έφυγαν όλοι σε exchanges, όλοι, 88 κατευθείαν. Βγάλαμε δύο ακριβώς ίδιους face card. Από πίσω δεν θυμάμαι καν να βγάλαμε πάλι τους ίδιους. Όχι τους ίδιους, αλλά είναι άλλοι που τους είχαμε βγάλει ξανά. Εδώ κάναμε 92 plus icon pick. Και δυστυχώς για κακή μας τύχη βγάλαμε 3 duplicate. Τους είχα όλους. Πήρα τον Torres εν τέλει για rating. Δεν θυμάμαι καν αν μπήκε σε exchange, αν μπήκε σε κάποια SBC. Δεν έχω ιδέα. Και νομίζω εδώ πέρα, ναι, ανοίγουμε το pack με τα 625.000 coins, το οποίο έχει 30, δεν θυμάμαι, νομίζω 30, ναι, κάρτες από τον Bats των Footies. Και δυστυχώς δεν ήταν καθόλου καλό. Ανοίγουμε Ιταλία, CF, Salernitana, είναι ο Καντρέβα με την Knights Wonger, ή όπως λέγεται αυτή, από το γυναικείο πρωτάθλημα στις ΗΠΑ. Πολύ αδιάφορο pack. Και από ό,τι βλέπετε έχω και 20 duplicate από 30 κάρτες. Καμία κάρτα δεν μας ενδιαφέρει, καμία. Έκανα και compare price, θα δούμε τώρα τον Mendy, από περιέργεια, δεν ξέρω γιατί, επειδή πάντα ήταν πανάκριβος. Και τώρα προφανώς είναι discount, είναι 10 χιλιάρικα. Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο, θα τα πούμε στο επόμενο.